Στο χέρι της Τουρκίας ο διάλογος και η διπλωματία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Αντίθετη στις κυρώσεις προς την Τουρκία, έδειξε η Αγγέλα Μέρκελ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να συζητήσει με θάρρος και με ειλικρίνεια τι είδος σχέση θέλει πραγματικά να έχει με την Τουρκία. Ένα είναι βέβαιο. Η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες, είτε εκδηλώνεται μέσα από μια ακραία ρητορική, δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή. Και αυτό όχι μόνο γιατί η τουρκική συμπεριφορά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και γιατί αυτή η τουρκική συμπεριφορά θίγει σημαντικά γεωπολιτικά συμφέροντα ολόκληρης της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Ο ένας είναι ο δρόμος του διαλόγου, της διπλωματίας, ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στην αποφυγή μονομερών ενεργειών και στους κανόνες της καλής γειτονίας. Ο άλλος δρόμος είναι η κλιμακούμενη ένταση, η οποία αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη εις βάρος της Τουρκίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας, με την Κύπρο να έχει ακόμη στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής το όπλο του βέτο σε κυρώσεις στη Λευκορωσία, αν δεν ληφθεί απόφαση για τις κυρώσεις που αφορούν στην Άγκυρα. Η Ισπανία είναι ανοιχτή στο τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας, ναι, με ένα ποσό γύρω στα 40 δισεκατομμύρια. Οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί έχουν ένα μεγάλο ποστό μέσων ξένων επενδύσεων, οπότε δυσχεραίνονται οι ενέργειές. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, ναι, ακόμη και αυτοί πια έχουν μια πιο σκληρή στάση από ό,τι είχαν στο παρελθόν απέναντι στον Ερντογάν. Οπότε δυσχεραίνεται, ή να το πούμε πιο απλά, η στρατηγική Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία σε μια απομόνωση. Δηλαδή, αν μου πείτε σήμερα εγώ τι πιθανολογώ, ότι αυτά που κάνει ο Ερντογάν σήμερα θα τα βρει η Τουρκία μπροστά της στο άμεσο μέλλον. Διότι μπορεί να είναι μια μεγάλη χώρα, μπορεί να έχει ένα μεγάλο πληθυσμό, μπορεί να έχουν ανάγκη όλοι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι μια σταθερότητα στην Τουρκία, γιατί μια χρεοκοπημένη Τουρκία θα δημιουργήσει μεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις και αναταραχές στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουν τον Ερντογάν να κάνει ό,τι του καπνίσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο στην ελληνική διπλωματία να πετύχει να υπάρχει ένας συγχρονισμός των συμφερόντων μας με αυτά που συμφέρουν και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες ισχυρές της περιοχής.